Ποιος ήταν ο Γιάννης πριν τον Οκτώβριο του 2012 και ποιος είναι σήμερα. Ο Γιάννης πριν από τον Οκτώβριο του 2012, πριν από το ατύχημα, ήταν ένας μαθητής που δεν ήταν πολύ καλός. Οπότε, μόλις τελείωσα το σχολείο, έπρεπε να βγω να δουλέψω για να συνεισφέρω στο σπίτι. Κάποια στιγμή έγινε το κακό, έγινε ένα ατύχημα, χτύπησα με το σειρμό του τρένου. Όμως, μέσα στην ατυχία μου στάθηκα τυχερός και, όπως βλέπεις, είμαι ζωντανός, το οποίο είναι ένα θαύμα. Είναι αλήθεια ότι εσύ κατά τη διάρκεια του ατύχηματος δεν έχασες τις αισθήσεις σου, οπότε το έζησες όλο αυτό. Ναι, έζησα όλο αυτό το ατύχημα. Και αυτό για μένα είναι καλό, διότι ξέρω από τι πρέπει από εδώ και πέρα να προστατεύομαι, τι πρέπει να προλάβω. Και επιπλέον με έκανε να καταλάβω από τι γλίτωσα, πόσο σκληρό ήταν αυτό το ατύχημα και ότι θα μπορούσα αυτό να μην είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ιδέα το τι είναι αυτό. Το τι σημαίνει ένα παιδάκι, τι δυσκολία υπάρχει. Δεν ξέρει τι τραβαίνει ένα άνθρωπο στο σπίτι του όταν έχει αμαξίδιο ή όταν είναι τυφλό ή όταν έχει ακροτηριασμό. Οικονομικά πώς τα βγάζεις πέρα, από τον αθλητισμό? Ωραία ερώτηση. Όχι. Τον αθλητισμό μπορείς να τα βγάλεις, αλλά μόνο όταν πετύχεις πολλά πράγματα. Ένας αθλητής του δικού μου επίπεδου πλέον έχει ανάγκη από πάρα πολλά χρήματα μέσα στον χρόνο. Και δυστυχώς, εδώ, ως αθλητή, η πολιτεία δεν με έχει στηρίξει. Σου έχει τύχει ποτέ στον αθλητικό χώρο να δεχθείς κάποια ρατσιστική συμπεριφορά με οποιονδήποτε τρόπο? Η αλήθεια είναι πως εγώ δεν έχω δεχθεί ποτέ. Και πιστεύω είναι στο ότι έχω αποδεχθεί εξ αρχής την αναπηρία μου. Και αν αυτό που θα πούνε δεν σε επηρεάσει, ξαφνικά δεν υπάρχει ρατσισμός. Λοιπόν, νομίζω είμαστε έτοιμοι να σε αφήσουμε να πας για προπόνηση, ναι. Και εμείς θα σε ακολουθήσουμε στον δρόμο για να δούμε και εκεί κάποιες πρακτικές δυσκολίες μέχρι να φτάσεις στο Ολυμπιακό στάδιο. Τέλεια. Γιάννη, είμαστε στο σταθμό του ηλεκτρικού, στην Ερατζιώτισσα, εδώ που έρχεσαι καθημερινά για να μετακινήσεις με μέσο, σωστά? Ναι, σωστά. Θέλω να μας πεις ποιες είναι οι πρακτικές δυσκολίες. 9 στις 10, δυστυχώς, όποτε μπαίνω στο λεωφορείο ή στο σειρμό, είναι γεμάτη μέχρι τελικής πτώσεως, δηλαδή είσαι συνεχώς όρθιος. Οπότε και να θέλει να σε δει κάποιος να σε βοηθήσει να καθίσεις και να σου προσφέρει τη θέση του, δεν γίνεται. Και όσον αφορά στην ευαισθησία του κόσμου. Είναι 50-50. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά βλέπουν γύρω τους, καταλαβαίνουν και προσφέρουν. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που δυστυχώς το περνάμε απαρατήρητοι. Ξέρω πως όλοι περνάμε ζόρια και δουλεύουμε 10 και 12 ώρες. Αλλά πρέπει να μπούμε λίγο στη διαδικασία να σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπο και να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Εσύ όμως καθημερινά, εκτός από το να χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, χρειάζεται και να περπατήσεις για να φτάσεις στην προπόνησή σου. Ποιες είναι οι δυσκολίες πρακτικά? Πάνε και παρκάρουν και λένε για ένα λεπτό. Τι ένα λεπτό? Ούτε ένα λεπτό, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Μπορεί να είναι το λεπτό που θα χρειαστεί. Ακριβώς. Αυτό το λεπτό μπορεί ο άνθρωπος να κατέβει το πεζοδρόμιο με δυσκολία, να σκοντάψει, να πέσει και να το χτυπήσει άλλο αμάξι. Πολλά μπορούν να γίνουν. Γιατί εμένα να δυσκολέψει τη ζωή μου, ενώ μπορείς να παρκάρεις το αμάξι και τη μηχανή σου κάπου αλλού. Ο αθλητισμός μετά το ατύχημα μου προσέφερε νόημα, χαρά και επίτευξη των στόχων μου και των ονείρων μου. Διαβάζοντας το βιογραφικό σου, βλέπω ότι στην κατηγορία σου έχεις το παγκόσμιο ρεκόρ στη σφαιροβολία. Ναι. Έχεις το παγκόσμιο ρεκόρ στη δισκοβολία. Έχεις το πανευρωπαϊκό ρεκόρ στον ακοντισμό. Έχεις σπάσει δύο φορές παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος το 2017. Μάλιστα. Και το καλοκαίρι βγήκες και πέμπτος στα 400 μέτρα ανδρών. Αυτά τα λίγα. Η εύλογη ερώτηση νομίζω είναι πώς το κάνεις. Ξεκίνησα το στίβο γιατί ήταν ο προπονητής μου σε εκείνο το κομμάτι πιο ειδικός. Ήταν δεκαθλητής. Και από ό,τι φαίνεται είμαι και εγώ ένας κρυφός δεκαθλητής. Δεν έχουμε το δέκαθλο σαν αγώνισμα. Αλλά πιστεύω πως αυτό θα έκανα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Γιάννης? Θέλω να πιστεύω μέχρι εκεί που ήδη δεν μπορεί να δει. Ακόμα και σε επίπεδο που να έχει ο λόγος μου τέτοια δύναμη που να μπορώ να διορθώσω πράγματα που βλέπω ότι είναι λάθος. Ό,τι και να έρθει στη ζωή, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, όσο αρνητικό, όσο και να πονάει,
να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να έχουμε τα μάτια μας στο στόχο, να έχουμε κίνητρο, να θέλουμε να... Η ζωή είναι δώρο. Να θέλετε να ζήσετε πάντα. Ό,τι και να είναι αυτό που σας δυσκολεύει.